Θέμη μου, καλημέρα. Καλημέρα, Δημήτρη Γιατζόγλου. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, συμβαίνει σε περιπτώσεις. Το έκαναν κάποιοι φίλοι μου εκεί προς το Πόρτο Χέλι. Νίκιασαν μια βίλα. Βέβαια, δεν είχαν πάει Ντάλα Αύγουστο. Έτσι, ναι. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Και σε πληροφορώ ότι είχε πολλά δωμάτια. Μαζεύτηκε ένα κάρο κόσμος με πολλές παροχές, πολλά βεσέ κτλ. Και τους ήρθε τσάμπα. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχουν όμως και κάποιες που είναι απλησίαστες, έτσι. Σίγουρα. Αφού πούμε το Πόρτο Χέλι, πούμε το εξής. Στο Πόρτο Χέλι, αυτή τη στιγμή, κάποιος για 7 εκτελέσεις τον Ιούνιο μήνα θα έχει ένα κοστολόγιο περίπου 1.332 ευρώ για 7 εκτελέσεις. Ναι. Όσον αφορά μετά τον Αύγουστο, θα είναι σε 1.879 ευρώ και 1.332 ευρώ περίπου τον Σεπτέμβριο. Γενικότερα, παρατηρούμε το εξής. Ότι το Πόρτο Χέλι είχε πολύ καλές πληρότητες το Μάιο, είχε 86% πληρότητα, τον Ιούνιο είχε 73% πληρότητα και τον Αύγουστο αγγίζει 85%. Ναι. Να συμπληρώσουμε το εξής, ότι η έρευνα αυτή έχει γίνει περίπου πριν 25 ημέρες. Φρέσκια είναι. Εντάξει, είναι καινούργια η έρευνα. Φρέσκια. Λοιπόν, να πούμε το εξής τώρα σημαντικό. Βλέπουμε ότι μεταφέρεται ουσιαστικά, μεταφέρονται μόνο καλοκαιρινοί μήνες. Δηλαδή, μετατοπίζεται η ζήτηση. Μέχρι τώρα βλέπαμε ότι οι μεγαλύτερες ζητήσεις υπήρχαν πάντα τον Αύγουστο. Ναι. Έχουμε συνηθίσει όλοι τον Αύγουστο να κάνουμε διακοπές, να πάρουμε άδειες όλοι μας και τον Ιούλιο. Βλέπουμε πλέον όμως ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επιλέγει για διακοπές το μήνα Σεπτέμβριο. Είναι νομίζω η καλύτερη περίπτωση. Ακριβώς. Και Δημήτρη μου, επιλέγουν πλέον και την πρώτη τη βδομάδα του Οκτωβρίου. Ναι. Πάει μέχρι τόσο. Ακριβώς. Οι ποιότητες πλέον είναι πάρα πολύ ικανοποιητικές και βλέπουμε ότι οι τιμές είναι ακριβώς οι ίδιες με τις τιμές του Ιουνίου. Ναι. Μάλλον αυτό έχει γίνει το εξής. Υπάρχουν σίγουρα παίζει ρόλο τα καιρικά φαινόμενα, ο καιρός, ο Μάιος ήταν καλός μήνας, ο τουρισμό της αλλιώς. Δεν μας βοήθησε πολύ ο καιρός. Και έχουν πλέον ότι πολλοί άνθρωποι επέλεξαν να μετατοπίσουν τις ημερομηνίες στις διακοπές τους. Ναι. Ταυτόχρονα αυτό που βλέπουμε τι είναι. Βλέπουμε τις τιμές να είναι σταθερές με ελαφρά καθοδική τάση. Ναι. Είναι η πρώτη χρονιά που βλέπουμε τις τιμές να έχουν μικρές καθοδικές τάσεις. Αυτό ενδεχομένως έχει να κάνει, και συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, Θέμη, με το ότι δεν είναι τόσο καλά τα μαντάτα για τον τουρισμό. Μας το έχουν εκφράσει αυτό και ως προβληματισμό αρκετοί καλεσμένοι εδώ. Έχει μια μείωση ο Μάιος 20%, ο Ιούνιος δεν πήγε τόσο καλά όσο περίμεναν. Γεγονός ο που σημαίνει... δεν έχει πληρότητες, να πούμε χάρη τον Αύγουστο. Σοβαρά, δεν υπάρχουν πληρότητες, άκου τι συμβαίνει. Επειδή ο Αύγουστος είναι ακριβώς μήνας και όλοι ξέρουν το Αύγουστο πρέπει να πληρώσει 34% επιπλέον χρήματα σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες. Όλοι περιμένουν τις προσφορές τελευταίας στιγμής. Ναι. Σου λέει, εγώ θα κοιτάξω αυτή τη στιγμή στο site των ξενοδοχείων, μήπως μπορέσω και κλείσω ένα ξενοδοχείο σε πολύ πιο οικονομική τιμή από ότι το πουλάγε μέχρι τώρα. Ναι. Επιπλέον, είχαμε το εξής. Ακόμα και το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ναι, ναι, ανέφερε ότι υπάρχει μια μείωση περίπου 7%. Δηλαδή 1,3 εκατομμύρια θέσεις στον προγραμματισμό θέσεων αεροπορικών εταιριών. Δηλαδή γενικότερα δεν ήταν συγκρατημένοι όλοι με τη φετινή σεζόν. Είναι, ναι, συγκρατημένοι. Ναι. Δεν βλέπουν τα νούμερα που περίμεναν πέρυσι ή αυτά που έλεγαν κάποια στιγμή. Επιπλέον να σημειώσουμε το εξής. Όσον αφορά τα ακίνητα. Τα ακίνητα που μιλάμε αυτή τη στιγμή εμείς, μιλάμε, ναι, για ακίνητα τα οποία είναι βιλίτσες που είναι είτε μισοπαρχιώνας μισοσύσης, δηλαδή Airbnb, είτε μισοσύμα του ΕΟΤ. Ναι. Άρα αυτά τα κίνητα μπήκαν πλέον στην αγορά νοικιαζόμενων κατοικιών, πολυκατοικιών νοικιαζόμενων κατοικιών, πάρα πολλά κίνητα. Αφαιρώντας μερίδιο από ξενοδοχεία. Ναι. Μπορώ να πούμε και αυτό, δεν είναι ακριβώς έτσι. Αλλά ένα κομμάτι, ένα κομμάτι, μερίδιο. Ένα κομμάτι. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Επιπλέον, είδαμε το εξής. Όσοι επενδυτές αγόρασαν ακίνητα εξοχικής αδικίας την προηγούμενη τριετία, άλλο θα πει, με στόχο την Golden Visa. Πήγα στη διαδικασία πριν και λένε το εξής. Εφόσον αγόρασε ένα σπίτι για την Golden Visa 250.000 ευρώ και 1 ευρώ που λέει η νομοθεσία, για ποιο λόγο και εγώ να μην τον βάλω στα χρόνια μίσθωση ή να μην βγάλω σήμα ΕΟΤ για να μπορώ να έχω ένα εισόδημα από τα κίνητα μου στην Ελλάδα. Μάλιστα. Αλλά τι κάνουν, επειδή έχουν το φόβο συγκεκριμένοι ότι μην έχουν μικρό booking, δεν έχουν ικανοποιητικά booking, βάζουν πληρότητες δηλαδή, βάζουν πολύ φτηνότερες τιμές από τους υπόλοιπους για να μπορούν να μπουν στην αγορά. Με αποτέλεσμα να ρίχνουν στιγμές γενικότερα. Μάλιστα. Νομίζω ότι δώσαμε ένα στίγμα.
Το ξαναλέω, υπάρχουν και περιπτώσεις που μην το ακούμε έτσι συνολικά, γιατί αν μαζευτούν και δύο οικογένειες, υπάρχουν και μεγάλες βίλες που οι τιμές τους είναι πολύ καλές και σε αρκετά. Υπάρχουν και πολλές καλές περιοχές. Δηλαδή, ναι. Δημήτρη, μου αφού είστε εσείς, που έμεισε τον Ελληνική Μύκονος, που πραγματικά εκεί είναι κάποια άλλη λογική. Ναι, είναι άλλα κράτη αυτά. Άλλα κράτη είναι αυτά. Που έπρεπε στη στιγμή στη Σκιάθο, στη Σκόπελο, στην Τίνο, στη Σύρο, στην Πάρο, στην Άξο. Δηλαδή, πρέπει σε πάρα πολλά νησιά και πραγματικά να βρει πάρα πολύ ωραίες κατοικίες. Και συμφέρουσες τιμές. Συμφέρουσες τιμές. Πολύ συμφέρουσες τιμές. Δηλαδή, δεν είναι λογικό για αυτά, δεν εκτελέσει να πληρώσει κάποιο 1.700 ευρώ. Δεν είναι πολλά χρήματα. 1.700 Πρόσεξε ευρώ και στο ξαναλέω, μπορεί σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις να είναι και δύο οικογένειες. Δηλαδή, ακριβώς, να είναι και 8 άτομα στην ουσία. Γιατί 8 άτομα, ας πούμε, δύο οικογένειες με δύο παιδιά η κάθε μία, σε ένα ξενοδοχείο θα ήθελαν πολλά περισσότερα χρήματα. Ειδικά τέτοιες εποχές. Εννοείται. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θέμη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Συνέχεια. Γεια χαρά. Ο Θέμης Μπάκας είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήμας των Μεσητών, η Real